Βασίλη Τσόλα, μετά από 23 ολόκληρα χρόνια, το Ρέθινο κατακτάει το πρωτάθλημα στους νέους, παρά την ήττα σήμερα που ήρθε με περιπετειώδη τρόπο στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ποια τα συναισθήματά σας για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία? Σίγουρα είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι που κάναμε κάτι τόσο μεγάλο. Δείξαμε ότι το Ρέθινο ακόμα μπορεί και έχει πολλά ταλέντα. Το ξέραμε 100% αυτό από την αρχή της χρονιάς. Ήμασταν πολύ δεμένοι. Σήμερα ήταν τα συναισθήματα ανάμεικτα. Χάσαμε με έναν τρόπο που δεν περιμέναμε. Αλλά πέρα από εκεί καταφέραμε πάνω από το πρωτάθλημα που ήταν και στόχος στην αρχή. Αυτό φάνηκε και όλες τις αντιδράσεις σας, ότι είχατε ξεχάσει πως είχατε φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και δεν υπήρχε ο πανηγυρισμός. Πανηγύριζε δηλαδή περισσότερο η δεύτερη από ότι η πρώτη. Ναι, αλήθεια είναι ότι έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι, στο τέλος συναχωρηθήκαμε όλοι πάρα πολύ, γιατί δεν αξίζαμε να κάνουμε αυτήν την ήττα. Αλλά από εκεί και πέρα, από όταν συνειδητοποιήσαμε τι έχουμε καταφέρει και ότι είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, αρχίσαμε να πανηγυρίζουμε. Συγχαρητήρια και στα δύο του Ηρακλείου που κατάφερα να περάσουν και αυτά στην επόμενη φάση. Αυτά. Και οι στόχοι για την επόμενη φάση, αλλά και για την πορεία στο μέλλον. Αρχικά ο στόχος ήταν αυτός που έγινε επιτυχία. Τώρα πάμε, συνεχίζουμε προπονήσεις και πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε.